Η βία μεταξύ των ανηλίκων αποτελεί ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, ενώ ένα είδος bullying είναι και ο σχολικός εκφοβισμός. Στο πλαίσιο αυτό της Παγκόσμιας ημέρας κατά του σχολικού bullying, το χαμόγελο του παιδιού πραγματοποίησε μία πανελλαδική έρευνα, τα στοιχεία της οποίας μας μιλούν για μία θλιβερή πραγματικότητα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Σοζόπουλο Χρήστο, που είναι ψυχολόγος στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Καλησπέρα σας, κύριε Σοζόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία Καραλή. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όπως μόλις ανέφερα, δυστυχώς γενικότερα η βία έχει οξυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ακούμε συνεχώς περιστατικά τα οποία αφορούν ξυλοδαρμούς, βιασμούς, πάρα πολλά, και μεταξύ αυτών βέβαια βλέπουμε και πολλά περιστατικά bullying, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά τους νέους, τα νέα παιδιά, μεταξύ των ανηλίκων έχουμε και περιστατικά παραβατικότητας. Τώρα βέβαια ας επικεντρωθούμε εμείς στο bullying, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, εξάλλου και αυτή η έρευνα γι' αυτό διεξήχθη. Πολύ σωστά. Να πούμε λίγο αρχικά ότι η παραβατικότητα και η bullying δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν ένα σημείο τομής, αλλά δεν είναι το ίδιο. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, λοιπόν, είναι μια έρευνα η οποία ούτως ή άλλως πραγματοποιείται εδώ και 8 χρόνια σε επίπεδο στο κομμάτι της Αθήνας, σε επίπεδο πρωτεύουσας, και 2 χρόνια πανελλαδικά. Άρα λοιπόν απευθύνει όλο και μια πιο διαχρονική και καθολική εικόνα του φαινομένου. Εδώ λοιπόν, σε συμφωνία και με την βιβλιογραφία αλλά και με την εμπειρία της καθημερινότητας, έχουμε αυτόν τον αριθμό που βλέπουμε, το 1 στα 3 με 1 στα 4 παιδιά, το οποίο δηλώνει ότι δέχεται συμπεριφορές που εμπίπτουν στον ορισμό του εκφοβισμού. Και αυτό φυσικά εννοείται, μιλάμε για το ποσοστό το οποίο αναφέρεται. Εδώ λοιπόν να πούμε επίσης ότι σαφέστατα και είναι ανησυχητικό, κυρίως εντοπίζεται στο γυμνάσιο, σε επίπεδο εκπαίδευσης, και αφορά με μια μικρή έτσι, υπεροχή συνήθως τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια τείνουν να αναφέρουν λίγο περισσότερο το κομμάτι του εκφοβισμού. Κατά τα λοιπά όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και τα δύο φύλλα. Ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε, αυτό το στοιχείο, αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή ότι παρατηρείται περισσότερο στα κορίτσια. Αυτό συνέβαινε πάντα. Δηλαδή περισσότερο να συμβαίνει, να παρατηρούνται τέτοια περιστατικά στα κορίτσια, να εντείνεται αυτό το φαινόμενο. Γνωρίζουμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία δηλαδή για να συγκρίνουμε. Αναλόγως πάντοτε πώς μελετάμε το φαινόμενο. Δηλαδή, αν μιλήσουμε τώρα πέραν εκτός της Ελλάδος και το δούμε έτσι ευρωπαϊκά το ζήτημα, η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο μέσο, λίγο κάτω από τον μέσο όρο σε επίπεδο έξαρσης βίας. Το οποίο αυτό εντυπωσιάζει, αν το δούμε λίγο. Γιατί αν βλέπουμε τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα, μπορούμε να φανταστούμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ήχο και στην εικόνα. Βέβαια, χάσαμε τον κύριο Σοζόπουλο. Θα τον ξανακαλέσουμε. Στο μεταξύ όμως, να υπογραμμίσω εγώ το στοιχείο που μας ανέφερε ο κύριος Σοζόπουλος, ότι 1 στα 3 παιδιά σε όλη τη χώρα, τη σχολική χρονιά 2023-2024, δηλώνει ότι έχει δεχθεί εκφοβισμό. Βέβαια, αυτό το στοιχείο είναι θλιβερό και μας δείχνει, μιλά από μόνο του, και όπως ο ίδιος είπε, μιλάμε για την Ελλάδα, που δηλαδή να συγκρίνουμε με το τι γίνεται στο εξωτερικό ενδεχομένως, ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται ότι περισσότερο, μεγαλύτερο το ποσοστό εκφοβισμού είναι σε κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια. Ωραία, κύριε Σοζόπουλε, ωραία, τώρα πιστεύω με ακούτε. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο τεχνικό ζήτημα έτσι και από πλευράς μας. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα από τότε που και το διαδίκτυο έλαβε έτσι κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας. Και αυτό γιατί. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται έτσι αυτό που λέμε λίγο ένας ασύμμετρος κίνδυνος. Δηλαδή πολλά περιστατικά που μπορεί να ξεκινάνε στο σχολείο τείνουν να συνεχίζουν και στο διαδίκτυο. Και λιγότερο συχνά παρατηρείται και το αντίστροφο. Άρα λοιπόν το διαδίκτυο εδώ έχει αλλάξει τις ισορροπίες
Μεταξύ εκφοβιστή και εκφοβιζόμενου. Θεωρητικά λοιπόν οποιοδήποτε μπορεί να εκφοβήσει, οποιοδήποτε μπορεί να εκφοβιστεί. Και σε αυτό φυσικά δεν αποτελούν εξαίρεση τα κορίτσια. Αυτό το οποίο χρειάζεται να πούμε όμως είναι ότι όλο και περισσότερο, γιατί όταν ακούμε για τα κορίτσια, συνήθως το μυαλό μας συνειρμικά, ίσως και στερεοτυπικά, πάει στο ρόλο του θύματος. Να πούμε όμως εδώ ότι πλέον πολύ περισσότερο βλέπουμε και κορίτσια τα οποία είτε σε άλλα κορίτσια είτε σπανιότερα σε άλλα αγόρια. Είναι αυτοί που ξεκινούν το φαινόμενο, έτσι, οι εκφοβιστές, οι θύτες όπως το λέμε, εντός εισαγωγικών. Κύριε Σοζόπουλε, μιας και αναφερθήκατε στα social media, τα οποία πλέον αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, αυτό το οποίο είναι νομίζω το πιο θλιβερό από όλα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε άλλους που είτε συμμετέχουν σε αυτά τα περιστατικά bullying, είτε όχι, το καταγράφουν με το κινητό τους και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο την ίδια ώρα. Ακριβώς. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά και το λέμε πάντα και σαν χαμόγελο, πάρα πολύ μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ρόλο του παρατηρητή. Ο παρατηρητής είναι ο ρυθμιστής μιας κατάστασης, είναι αυτός που διανέμει τα δυναμικά μέσα σε μια ομαδική συνθήκη. Ανάλογα με τη στάση του δηλαδή, μπορεί είτε να δράσει προληπτικά είτε να δράσει ενισχυτικά αυτού του φαινομένου. Πράγματι λοιπόν, αν πάρουμε τα τελευταία περιστατικά από πέρσι ξεκινώντας στην πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Κρήτης, στην Τούμπα, πάλι στη Θεσσαλονίκη και πολλά πολλά άλλα περιστατικά, θα δούμε ότι έχουν ένα βασικό κοινό. Ότι υπάρχει αδιαφορία των παρατηρητών και μάλιστα, όχι απλά αδιαφορία, είναι και αυτό ακριβώς που είπατε, ότι δηλαδή βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο και ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Αυτό όχι μόνο δίνει την εντύπωση ότι η βία είναι κάτι ανεκτό, ότι δεν έχει συνέπειες, ότι επιβραβεύεται ανοιχτά πολλές φορές, αλλά επίσης δευτερογενώς θυματοποιεί περαιτέρω την πλευρά του παιδιού που δέχεται αυτή την συμπεριφορά, διότι ξέρουμε ότι όταν κάτι ανεβαίνει στο διαδίκτυο και πολλές φορές μπορεί να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα και πέραν οποιοδήποτε ελέγχου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μετά έχει περαιτέρω συνέπειες. Καταλαβαίνουμε ότι ο φόβος μπαίνει ακόμα και μέσα στο σπίτι. Αισθάνεται το παιδί εκτεθειμένο από παντού και δέχεται συνεχώς εκ νέου συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυματοποιούν δευτερογενώς το παιδί. Άρα λοιπόν αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ποινικό αδίκημα επίσης. Πολύ σωστά. Τώρα ένα άλλο στοιχείο το οποίο προκύπτει από την έρευνα είναι ότι 1 στα 4 παιδιά σε εθνικό επίπεδο, σε σύνολο σχολικών βαθμίδων, δηλώνει ότι αισθάνεται πως το σχολείο δεν του μαθαίνει να μην εκφοβίζει τους συμμαθητές του. Ναι, αυτό ίσως αφορά κυρίως μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί βλέπουμε ότι στην πρωτοβάθμια τα πράγματα ακόμα είναι λίγο πιο οικογενειακά, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν να πούμε το εξής, ότι όταν ένα παιδί μιλά και δεν βρίσκει βοήθεια, τότε πρέπει να πούμε το εξής στα παιδιά, γιατί μας ακούνε πολλές φορές και αποθαρρύνονται. Δεν φταίει το παιδί, δεν είναι λάθος η μέθοδος, εμείς ως ενήλικες ίσως να μην το πλαισιώνουμε σωστά. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ότι λέμε σε ένα παιδί να μιλήσει, το παιδί πολλές φορές μας λέει ότι αν άκουγες θα μιλούσα. Άρα λοιπόν όταν έρχεται ένα τέτοιο περιστατικό, σημαντικό να μην ακυρώνουμε αυτή την εμπειρία, αυτό το βίωμα του παιδιού, ακόμα και αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι για τα γεγονότα. Συμβαίνει λοιπόν αυτό και μάλιστα σε συνέχεια ενός άλλου εμβρήματος της έρευνας, αναφέρεται ότι σχεδόν το 100% των παιδιών θα προτιμούσαν να μιλήσουν σε μία τηλεφωνική γραμμή. Αυτό όσο και αν είναι τιμητικό για το χαμόγελο του παιδιού, είναι προβληματικό. Γιατί δεν μπορεί καμία γραμμή και κανένα χαμόγελο του παιδιού να υποκαθιστά, ούτε να αντικαθιστά, τις σχέσεις των παιδιών με τους σημαντικούς τους άλλους. Είτε αυτό λέγεται γονείς, είτε λέγεται συγγενείς σε ευρύτερο περιβάλλον, είτε λέγεται σχολείο. Δυστυχώς όμως το βλέπουμε να συμβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Πιθανόν. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι 1 στα 3 παιδιά που δηλώνει ότι ξοδεύει πολλές ώρες σε οθόνες ημερησίως βιώνει σχολικό εκφοβισμό, συγκριτικά βέβαια με το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών που δηλώνουν ότι δεν βρίσκονται πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από οθόνες. Αυτό πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, να το εξηγήσουμε? Αυτό ερμηνεύεται έμεσα, δηλαδή αν υποθέσουμε
ότι ο εκφοβισμός σχετίζεται με τη χρήση του διαδικτύου, αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο υπό την έννοια ότι την ώρα αυτή της χρήσης του διαδικτύου συμβαίνουν, όπως είπαμε, γεγονότα και περιστατικά όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα τρέχον περιστατικό εκφοβισμού στο σχολείο και ένα παιδί όλο και περισσότερο απομακρύνεται από το κοινωνικό του κύκλο, κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, αναζητά ενδεχομένως λύσεις στο διαδίκτυο. Συχνά όμως εκεί στο διαδίκτυο ξέρουμε ότι τα ίδια παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν αυτό το παιδί έχουν πρόσβαση και εκεί, άρα μπορεί να συνεχίζεται από εκεί. Θέλω να πω ότι δεν εξηγείται μονομερώς ότι όσο περισσότερο χρόνο κάποιος ξοδεύει στο διαδίκτυο, αυτό συνεπάγεται και εκφοβισμό. Όμως έχει να κάνει πάντοτε με το πώς χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και ποιες άλλες εναλλακτικές έχει. Και αν υπάρχουν και άλλα τρέχοντα έτσι, περιστατικά εκφοβισμού στη ζωή του. Τώρα, πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτή την έρευνα. Πάρα πολύ σημαντικά και σημαντικά όσα μας είπατε. Βέβαια, είναι σίγουρα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο φαίνεται ότι και η πολιτεία έχει κινητοποιηθεί και θα δώσει, πρόκειται να δώσει, ήδη ίσως δίνει βάρος, αλλά πρόκειται να δώσει περισσότερο βάρος προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρα από την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, πολύ σημαντική είναι και η πρόληψη. Και εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση. Αλλά το σημαντικότερο όλων, στο οποίο θέλω να υπογραμμίσουμε πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Σοζόπουλε, είναι την τεράστια ευθύνη που έχουν οι παρατηρητές, οι θεατές τέτοιων περιστατικών. Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο σε αυτό που συζητήσαμε για το bullying και τον σχολικό εκφοβισμό, για τα παιδιά. Γενικότερα αποτελεί, θεωρώ, ένα ζήτημα. Έχουμε τεράστια ευθύνη όλοι μας όταν βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά μπροστά μας και πρέπει να δηλώνουμε παρόν αντί απόν. Ενδεχομένως τότε ίσως να άλλαζε κάτι. Γίνονται κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν σκεφτείτε λίγο αυτή τη στιγμή τα τεκτενόμενα γύρω μας, οι υποθέσεις που τρέχουν, όχι μόνο για το bullying, αλλά και για πολύ έτσι, πιο ιδευθείς, ας το πούμε, περιπτώσεις, χωρίς αυτό να υποτιμά φυσικά τον εκφοβισμό, αλλά θα δείτε ότι σαν κοινωνία ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Να πω ότι η πρόληψη υπάρχει υπό την έννοια της γενικής πρόληψης, εκεί που, αλλά δεν είναι θεσμοθετημένη κρατικά, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Αφήνεται αρκετά στους φορείς και στην κοινωνία των πολιτών. Από εκεί και πέρα, αυτό στο οποίο χρειάζεται χρήση βελτίωσης, αν θέλετε, είναι το κομμάτι αυτό που ονομάζουμε επικεντρωμένη πρόληψη. Δηλαδή, όταν γνωρίζουμε για μια ομάδα παιδιών ή για ένα παιδί ατομικά συγκεκριμένα ότι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιδί, ακόμα και ατομικά, που δυστυχώς δεν συμβαίνει, ως επιτοπλίστων, να έχει όλη τη στήριξη την οποία μπορεί να βρει. Εκεί είναι το σημείο στο οποίο, ας το πούμε, έτσι τα πράγματα είναι λίγο μελανά. Γενικότερα υπάρχει πολλή ενημέρωση, καμιά φορά υπερενημέρωση και παραπληροφόρηση. Γι' αυτό λέμε πάντοτε όταν ξεκινάμε μια συζήτηση, πάντοτε να ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε εκφοβισμό. Έτσι, δεν είναι όλα τα πράγματα εκφοβισμό, δεν είναι όλα τα πράγματα πλάκα. Τα παιδιά λοιπόν γνωρίζουν πολλές φορές αυτές τις διαφορές, αλλά στην πράξη έχει να κάνει με την ανάληψη ευθύνης. Τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν κίνητρο να συμπεριφερθούν καλά και βλέπουν εμάς τους μεγάλους που ρίχνουμε ο ένας την ευθύνη στον άλλον και μαθαίνουν να πράττουν αντίστοιχα. Επομένως λοιπόν, τροφή για σκέψη, για αναστοχασμό. Οποιοδήποτε παιδί, οποιοδήποτε γονέας ή εκπαιδευτικός χρειάζεται κατευθύνσεις σε σχέση με τέτοια ζητήματα που αφορούν εκφοβισμό και όχι μόνο, θυμίζουμε πάντα, είτε μέσω του chat 1056 που απευθύνεται σε παιδιά, είτε μέσω της γραμμής, της εθνικής γραμμής ως 1056 που λειτουργεί όλο το 24ωρο εμπιστευτικά και ανώνυμα από οποιοδήποτε μέσο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα μπορούσαμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σοζόπουλε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Συνήθεια.